μια πιο επαγγελματική λύση είναι και το κουτί της School Master είναι πια, είναι πια πιο μεγάλη εταιρεία αυτή, ε, πιο ποιοτική σε θέμα υλικών. Ε, το συγκεκριμένο κουτί έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει πολύ χαμηλό ύψος, ενώ διατηρεί σχετικά αρκετά μεγάλο μήκος κουτιού. Και αυτό γιατί, ε, θα δείτε σε λίγο για ποιο λόγο, ε, το τροφοδοτικό βγαίνει ελαφρά έξω, δεν μας εμποδίζει όμως. Ε, το χαρακτηριστικό αυτού του κουτσιού είναι το οποίο το έχω ετοιμάσει, αυτό, είναι κάτω ε, στι δοκιμέ πλέον. Αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί να τοποθετήσει κανένα μια πλήρου μήκου κάρτα γραφικών. Άρα λοιπόν δεν είναι ε, να λείψουν οι επιδόσει, μπορούμε να φορτώσουμε μια πολύ αξιόπιστη και μια δυνατή κάρτα γραφικών και να έχουμε ένα πλήρε λειτουργικό σύστημα. Έτσι, το οποίο είναι βέβαια ε, φορητό και αυτό είναι το που το κάνει καλό. Απλά εδώ έχουμε περιορισμό ότι η motherboard είναι η, η πιο μικρή motherboard που υπάρχει. Ε, η Micro ITX ε, δεν μπορούμε να πάρουμε να βάλουμε οποιαδήποτε μάδα που πρέπει να είναι μικρή αυτές είναι λιγότερο ε, είναι πιο ακριβές σε σχέση με τις απλές αλλά μπροστά είναι ο οπόνος έτσι όποιος έχει τα χρήματα εδώ βλέπουμε λοιπόν είναι δύο USB 3 μπροστά και μία η κλασική USB 2 η θέση για το ε, DVDRW μπροστά εδώ από πίσω μπορούμε να κρύψουμε είτε υδρόψυξη είτε κανονικό ε, φαν το τροφοδοτικό είναι πλήρη μεγέθου. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι μέγεθο τροφοδοτικό. Απλά καλό είναι να είναι modular, δηλαδή να επιλέγουμε ποια βίσματα θα χρησιμοποιηθούν. Δεν βάζουμε όλα τα βίσματα. Έτσι, αυτό είναι κάτω από δοκιμέ εδώ περίπου ένα μήνα. Αποδίδει πάρα πολύ καλά όσον αφορά ότι δεν έχουμε πολλέ θερμοκρασίε, δεν ανεβαίνουν πολλέ θερμοκρασίε. Και αυτό γιατί το κουτί έχει κανό αριθμό εξόδου ο πόν για να βγαίνει ο αέρα και από πάνω έχουμε ο πες. Έτσι, πολύ καλή κατασκευή, πολύ καλό μέταλλο, πιο ακριβό κουτί. Το πρώτο κουτί μπορεί κάποιος να το αποκτήσει με 25 ευρώ όπως είναι, ενώ αυτό εδώ πλέον είναι τριπλάσια τιμή από το πρώτο. Ούτε αυτό έχει τροφοδοτικό, εμείς τα βάζουμε όλα μέσα. έτσι, και αυτή είναι μια πολύ μικρή εισαγωγή στον κόσμο, τον Multimedia PC όπως λέμε. Δεδομένο το μικρό του χώρο, όγκο που πιάνουν, και βέβαια δεν υπολείπονται καθόλου σε σχέση με τα μεγάλα κουτιά όσον αφορά για τον εξοπλισμό που μπορούμε να βάλουμε μέσα.